Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, 11η μέρα καραντίνας και με ξύπνησε το courier και τώρα πάω να το βρω διότι ήρθε το στρωματάκι μου, από ό,τι κατάλαβα, μάλλον, επιτέλους. Οπότε έχω ενθουσιαστεί και πάμε να το βρούμε. Με Speedex και εμένα μου έχει έρθει ένα μήνυμα στο Viber από Γενική Ταχυδρομική. Οπότε λογικά περιμένουμε κι άλλο δέμα που δεν ξέρω πότε θα έρθει. Κατσουλίνα μου, γλυκούλη, θα τσυπνήσεις, θα έρθεις να παίξουμε. Έλα, έλα. Νιστάζω, πες, νιστάζω, δεν θέλω. Άρθεις. Άρθεις. Έλα. Έλα, γατσουλίνο μου. Λοιπόν, έβαλα το μπουστάκι γυμναστικής μου, έβαλα και το κολάν μου και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το unboxing. Όπως μου βλέπετε είμαι χάλια γιατί πριν ούτε 5 λεπτά δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι. Θα πάμε να ετοιμαστούμε μετά το unboxing, να γίνω λίγο πιο άνθρωπος, να φτιάξουμε και πρωινούλι. Τσουκ! Να το ψαλίδι. Εδώ έχουμε την μπάλα. Έχουμε και την μπάλα εδώ, έχουμε και το διάδρομο εδώ, θέλω πρώτα απ' όλα να δω το διάδρομο. Α, εντάξει, ήταν το σελοφάν που κόλλησε, το ψωκόλλητο σωστό, γιατί αν κόλλαγε πάνω στο διάδρομο θα ούρλιαζα. Ωραία. Escape λοιπόν camping mat, υπόστρωμα αφρόδους υλικού υψηλής πυκνότητας με επίστρωση αλουμινίου. Το μέγεθος του είναι 1,80x50 και είναι 0,8 εκατοστά το πάχος του. Είχε κι άλλα με 0,6 πιο οικονομικά κλπ. Αλλά είπα να πάρω 0,8. Ήταν λοιπόν 11,90 και 4 ευρώ τάξη αποστολής. 9,45 ο διάδρομος και 2,45 ήταν η μπάλα. Και τα αγόρασα από, πώς λέγεται το κατάστημα, θα δούμε μετά. Κάνεις θα δω τώρα, στην απόδειξη, που λογικά θα γράφει. Πού είναι, θα τους πω ένα λεπτό. Πού πήγε η απόδειξη, έσκησε. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, ήρθε από Strength Fit. .gr. Θα σας το έχω και κάπου εδώ, θα σας το έχω και κάτω στην περιγραφή. Οπότε πάμε να δούμε το στρώμα μας. Ήταν λοιπόν έτσι και πιασμένο με αυτά εδώ τα λαστιχάκια. Ουπς, μακρύ. Α, ενδιαφέρον. Είναι μακρύ. Είναι μαλακούλι. Έτσι, τύπου αφελιζολέ, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Και από εδώ είναι, έχει αλουμίνιο από κάτω. Οπότε όπου και να κουμπίσεις, ουσιαστικά επειδή είναι το αλουμίνιο, ακόμα και σε υγρασία φαντάζομαι ότι δεν θα λερώσει, όχι δεν συνιστώ να το βάλω σε υγρασία. Ωραία. Το αφήνουμε να ανοίξει λίγο αυτό. Θα πλώσουμε μετά πάνω του και θέλω να ανοίξω την μπάλα που και για αυτή την μπάλα είχα λυσάξει. Ήθελα τη μεγάλη, τελικά πήρα τη μικρή.
Αλλά και η μικρή αυτή εδώ είναι 25 εκατοστά από ό,τι θυμάμαι την είχα παραγγείλει. Οπότε, για να δούμε. Άμυλα gym ball, μπάλα γυμναστικής υψηλής αντοχής, αδιάτρητη. Και λέει... Εισάγεται το ακροφύσιο της τρόμπας μέσα στον αέρα. Oh, λέει για τρόμπα και εγώ τρόμπα... Α, εντάξει. Έχει μόνο του, έχει τα δικά του. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν την μπάλα. Αχ, μυρίζει πλαστικούρα φουλ. Φουσκώνετε, λέει, μη φουσκώσετε πλήρως την μπάλα σας άμεσα. Σταματήστε όταν η διάμετρό της είναι περίπου 4 εκατοστά λιγότερα από τη μέγιστη διάμετρό της. Αφού τη φουσκώσετε, αφαιρέστε την τρόμπα, εισάγετε το πόμα, λέει, στην οποία αέρα. Περιμένετε 24 ώρες, ούτως ώστε η μπάλα να εκταθεί. Ολοκληρώστε το φούσκωμα της μπάλας στο μέγιστό της, λέει, και εισάγετε ξανά το πόμα. Μη φουσκώνετε περισσότερο από τη μέγιστη αναγραφόμενη διάμετρο. Αυτό μπορεί να το κάνετε μετρώντας το ύψος της από το πάτωμα. Για να βοηθηθείτε, σημειώστε σε μία πόρτα ή έναν τοίχο το ύψος αυτό, όπως σημειώνετε πάνω στην μπάλα σας. Μάλιστα. Η οποία είναι 25 εκατοστά και μπορεί να σηκώσει 150 κιλά. Μάλιστα. Για να δούμε. Πρώτη φορά που σηκώνω τις μπάλες. Το βλέπετε, φουσκώνει. Τώρα εγώ αν την φούσκωσα στο μέγιστο ή όχι, δεν ξέρω. Ουψ! Η μάνα με την μπάλα θα με κυνηγήσει μέσα στο σπίτι. Παίξουμε και μπασκετάκι με αυτή. Ούψ. Όμορφη. Κάθισε τι όμορφη. Τι όμορφη μπαλίτσα. Και τι όμορφο στρωματάκι. Λοιπόν, πάω να γίνω άνθρωπο. Θα φτιαχτώ. Και επιστρέφω. Λοιπόν, άνοιξα το στρώμα. Και επειδή, ξέρετε, ήταν έτσι μαζεμένο όπως είναι τα χαλιά, ρε παιδί μου, έβαλα ένα βιβλίο εκεί πάνω στη γωνία και ένα βιβλίο εδώ πίσω για να ανοίξει, να μην μου λυγίζει. Πήρε και την μπαλίτσα μου αγκαλίτσα. Και τώρα θα ξεκινήσω ξανά από την αρχή αυτό που έκανα πριν 2 μήνες στο πρόγραμμα, το οποίο είναι, μισό να σας πω, Lose weight in 30 days. Χάσε βάρος σε 30 μέρες. Αυτό εδώ. Κάνε εστίαση καλό μου. Δεν κάνει εστίαση. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Και θα ξεκινήσω από την day 1. Από τη μέρα 1. Έχει squats, wall push-ups, side lying leg lift, lift left και lift right, boot brides, claps overhead, έχει σανίδα και σιγά σιγά θα κοιτάξω να βρίσκω και στο ίντερνετ βιντεάκια που να κάνω με την μικρή μπαλίτσα. Λέω να το πάμε σιγά σιγά, δηλαδή σήμερα να κάνω αυτές τις ασκήσεις μόνο, αύριο να τις ξανακάνω, να κάνω και κάποιες ασκήσεις με την μπάλα και πάμε σιγά σιγά να το χτίσω όλο αυτό. Οπότε δεν θα σας δείξω πώς κάνω γυμναστική σήμερα, μιας και είναι η πρώτη μέρα και ακόμα θέλω έτσι λίγο το χρόνο μου σιγά σιγά να προσαρμοστώ κλπ. Ήπια λίγο νεράκι, έφαγα ένα μήλο, έχω πιάσει και τα μαλλιά μου εδώ πέρα αλογούρα. Οπότε πάω να ξεκινήσω και θα τα πούμε αφού τελειώσω. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσα τη γυμναστική μου.
ψιλοψόφισα, γιατί εκτός από τις ασκήσεις που ήταν στο πρόγραμμα έκανα και κάποιες άλλες ασκήσεις με την μπάλα, βρήκα στο ίντερνετ. Θα σας έχω από κάτω αντίστοιχο βιντεάκι να δείτε. Που λέτε, θα σας έχω από κάτω αντίστοιχο βιντεάκι να δείτε, πίνω και νερό. Τώρα θα μαζέψω σιγά σιγά το στρωματάκι μου, να το δέσω, να το βάλω στη θέση του. Και αύριο πάλι μέρα είναι να κάνουμε γυμναστικούλα. Επίσης αποφάσισα ότι στις rest day μου, δηλαδή στις μέρες που θα έχω off από το πρόγραμμα, θα κάνω stretching. Οπότε θα κάνουμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται. Επίσης είδα σήμερα, παρατηρούσα το σώμα μου, ότι έχω αρχίσει και κάνω ραγάδες στην κοιλιά. Ναι, σε πολλούς θα φανεί περίεργο, θα μου πείτε, έχεις εσύ ραγάδες, πετσί και κόκαλο. Και όμως έχω πετάξει και κυλίτσα, έχουν αρχίσει και ραγάδες να εμφανίζονται. Επειδή γενικώς το σώμα μου εμένα ήταν πάντα σε φάση γυμναζόμουν, έτρεχα. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο και παραπάνω το έχω παρατήσει. Και ξέρετε, πότε ξεκινάω, πότε ξανασταματάω, άντε πάλι και άντε πάλι. Και επειδή έβαλα και πάρα πολλά κιλά απότομα, από 40 κιλά πήγα 50 κάτι, πριν ένα μήνα, πριν φύγω για το ταξίδι μου στο Μεσολόγγι, ήμουνα 55 κιλά, κάπου εκεί. Όταν λοιπόν βάζεις σε λιγότερο από ένα χρόνο 15 κιλά και τα βάζεις από βλακίες και βάζεις στον οργανισμό σου πράγματα τα οποία τον βλάπτουνε, γιατί εγώ έτρωγα πάρα πολλά πράγματα που ουσιαστικά βλάπτουν την υγεία και δεν κάνω τα τρώμα καθημερινά. Έχω κάνει χοντρή βλακιούλα και θα σας εξηγήσω σε άλλο βίντεο κάποια στιγμή γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά. Και αυτά για την ώρα μπορώ να σας πω. Οπότε μαζεύω το στρώμα και γενικώς θα προσπαθήσω να μπω σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, να προσπαθήσουμε να τρώμε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως σας είπα και σε προηγούμενο βλογκάκι μου, να γυμναζόμαστε, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα σίγουρα. Και για μένα, εκτός από την υγεία μου, είναι και το σώμα μου. Δηλαδή, θέλω να είναι έτσι όπως ήταν παλιά. Θέλω να είναι το σώμα μου σφιχτό, όπως ήταν όταν πήγαινα χορούς και γυμναζόμουν κλπ. Και στα κιλά που πρέπει να είναι. Που για μένα το ιδανικό βάρος με βάση το ύψος μου είναι τα 45 με 48 κιλά. Εντάξει, τα κιλά δεν με νοιάζουν τόσο, ακόμα και 60 κιλά να πήγαινα δεν θα με ενδιέφερε, αρκεί να γυμναζόμουν και να έτρωγα υγιεινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, δηλαδή να γυμνάζομαι και να τρώω υγιεινά. Οπότε αυτά και θα τα πούμε σε λιγάκι. Καλώς τον μου! Τι κάνεις εκεί? Ήρθες πάνω στην αυλίτσα? Θες φαΐ? Σου βάλω? Έλα. Έλα, το έβαλα, όχι όλο. Σου έβαλα και τούλι. Γιαχ, σιχιά να μην το πιάσω. Λοιπόν, έχεις αρκετούλι. Μας έμεινε και λίγο εδώ έτσι, ίσα για δείγμα. Εντάξει, πας να φας. Ρούλι. Ρουλίνο. Γεια σου. Ρούλι. Καλώς τον! Λύσαξα! Ήρθα για φαΐ! Απ! Ορμήσατε! Εκεί είναι! Πήγαινε εδώ! Πήγαινε να φας! Φας! Η πουλερούλη! Πού πας? Πας για φαΐ! Που είναι οι μύγες μέσα. Κουνιέμαι και χαίζεσαι. Μη φεύγεις. Γυρνά πίσω. Αγκαλίτα. Θα έρθει η αγκαλίτα μου. Άρθετε.
Έλα, αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα. Έλα, αγκαλίτσα, μωρέ. Έλα, αφού το κοιτάς το χέρι μου, έλα. Μα αυτός δεν έρχεται για αγκαλίτσες, δεν θέλει. Ο άλλος που ερχόταν για αγκαλίτσες, τον είχε στη μαλακία του. Καλά, σας αφήνω να έρθετε πάνω να φάτε. Ψ. Φαΐ, ελάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Φασαρία ο προφητήρας. Θα σας πω σε λίγο. Λοιπόν, πήγα να φτιάξω την καρμπονάρα και συνειδητοποιώ ότι η μητέρα μου έχει φτιάξει σε μία κατσαρόλα κιμά κοκκινιστό για μακαρόνια. Την παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, της λέω «Μαμά, αυτό είναι για μακαρόνια», μου λέει «Ναι». Παίρνω λοιπόν κι εγώ, σαν καλή νοικοκυρά μου, το κατσαρολάκι μου. Πήρα και τις πένες που είναι με 5 δημητριακά, νομίζω πόσα είναι. Και τις έχω βάλει να βράζουνε. Είναι τις μπαρίλες συγκεκριμένες πένες, τις πήρε ο μπαμπάς τυχαία χτες. Εγώ του είχα πει πένες ολικής, αυτός πήρε αυτές σου του έδωσε πολύ τρία από ό,τι μου είπε. Οπότε θα φάμε τώρα μακαρόνια με κιμά. Πάει γυμναστική τζάφα. Όχι, εντάξει, μακαρόνια με κιμά είναι κλασικό φαγητό. Και με μακαρόνια ολικής πιστεύω ακόμα καλύτερα. Οπότε περιμένουμε να γίνει και θα φάμε. Πεινάω η καημένη και θέλω να δω και έτερος εγώ τη σειρά. Τώρα πως θα βλέπω αυτή τη σειρά και θα τρώω ταυτόχρονα. Είναι ένα πρόβλημα. Παιδιά, έκανα τώρα edit την καραντίνα τη χτεσινή και έβλεπα ότι έλεγα ότι θα πάω να περπατήσω και τελικά δεν πήγα πουθενά. Και είμαι εδώ, όντως τώρα. Ούτε θυμόμουν ότι είχα υπολογίσει να βγω σήμερα. Το είχα βγάλει εντελώς από το μυαλό μου. Με το που με πήραν και μου είπαν ότι ήρθε το στρώμα, έκανα γυμναστική. Και έκατσα στον υπολογιστή μετά και είμαι σε φάση... Όντως. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησα με έναν άθλιο πονοκέφαλο και είπα να κλείσω αυτό το βίντεο, μιας και χτες το βράδυ ήταν 1:30-2 η ώρα που κοιμήθηκα, επειδή διάβαζα μέχρι εκείνη την ώρα και δεν γινότανε. Επίσης να σας πω ότι το 8ο επεισόδιο του Έτερος Εγώ το τελείωσα. Έχω τελειώσει όλη τη σειρά. Πολύ ωραία. Να πάτε να τη δείτε. Πολλές ανατροπές. Δεν θυμάμαι, μπορεί να σας το πω και χτες το ίδιο. Αλλά πολλές ανατροπές και πολύ ωραίο. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μου ή αλλιώς εγγραφή, ανάλογα με σας. Επίσης